Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Ιωάννη Λιτρίβη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Έχετε και τις ρίζες σας και στην Πελοπόννησο, να το αναφέρουμε αυτό, και νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για όλους τους Πελοποννήσους που μας βλέπουν. Όμως, φαντάζομαι ότι τα ζητήματα της οικονομίας είναι κρίσιμα και αυτά τα ζητήματα καλείστε κι εσείς να δώσετε απαντήσεις και μέσα από την συμμετοχή σας, αλλά και μέσα από την πρόκληση μιας προεκλογικής περίοδου. Έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να βελτιώσει την κατάσταση στην οικονομία? Έχει το πρόγραμμα εκείνο που την επόμενη μέρα τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο? Κοιτάξτε, οι αριθμοί νομίζω ότι είναι αμήλικτοι, οπότε έχει μια αξία να αναφερθούμε σε αυτούς και έχει μια αξία ακόμα να πούμε ότι την τελευταία τετραετία, αντιμετωπίζοντας αλλεπάλληλες κρίσεις, πολύ σκληρές, παγκόσμιες, κρίσεις οποίες δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί στην αρχή της θητείας αυτής, της κυβερνητικής θητείας, είδαμε μια κυβέρνηση σταθερή, ένα πρωθυπουργό στοχοπροσιλωμένο, ένα επιτελείο ανθρώπων τόσο στο επίπεδο της κυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο μεσαίων και κατώτερων στελεχών διοίκησης, οι οποίοι στην πραγματικότητα τι κάνανε? Είπαν ότι πάμε εδώ να φτιάξουμε να μπορέσει να κρατηθεί η χώρα όρθια. Και όχι μόνο αυτό, και αυτό είναι το ευτύχημα, ότι δεν είμαστε εκεί στο να κρατηθεί η χώρα όρθια, αλλά κάναμε και ένα βήμα παραπέρα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, το διεθνές, το τόσο δύσκολο, πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη. Ισχυρή ανάπτυξη τι σημαίνει? Διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Μειώσαμε την ανεργία κατά 7%. Φέραμε στη χώρα 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 20% από 650 ευρώ το 2019 στα 780 σήμερα. Μειώσαμε συνολικά 50 φόρους και εισφορές. Φόρος εισοδήματος, ένφια κλπ. Δεν έχει σημασία να αναφερθούμε σε όλους. Ναι. Στηρίξαμε την κοινωνία με 43 δις ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και περισσότερα από 9 δις στην ενεργειακή κρίση. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχει προσπάθεια και φαντάζομαι ότι αυτή αποτυπώνεται και στο πεδίο των αριθμών. Φτάνει στην πραγματική κοινωνία, να το πω έτσι, φτάνει στην οικονομία την πραγματική. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα δεδομένα της ακρίβειας που δημιουργούνται, είδαμε και την τάση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό. Η ακρίβεια όμως στα βασικά είδη διατροφής παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Κάτι σηματοδοτούν όλα αυτά και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τα ξεπεράσουμε και να πάμε σε αυτήν την ημέρα που προσδοκούμε όλοι και που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αύξηση μισθών που θα έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, αλλά και σε μια καλύτερη μέρα για την ίδια την κοινωνία και για την ίδια την απασχόληση. Θα το πω μετά αυτό. Να σας πω κάτι. Είναι προφανές και καταλαβαίνω απολύτως. Ούτε θα προσπαθήσουμε, δεν το έκανε ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το έκαναν ποτέ τα στελέχη της κυβέρνησης. Δεν θα το κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, σε μια προεκλογική περίοδο που ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει συγκεκριμένα μηνύματα, έχει ανάγκη να ακούσει προγράμματα για να μπορέσει να συγκρίνει. Δεν έχει ανάγκη την σύγκρουση, δεν έχει ανάγκη τις άναρθρες κραυγές, τα λόγια χωρίς περιεχόμενο. Αυτό το οποίο ξεκίνησα να σας περιγράφω και προφανώς επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά, δεν θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αυτά τα 5-10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας τηλεοπτικό χρόνο. Είναι προφανές ότι έγιναν πολλά, μπήκαν σε πολλά μέτωπα τα θεμέλια και προχωράμε. Και προχωράμε με ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ συνεκτικό πρόγραμμα. Και ξαναλέω, δεν θα σας πω ότι έγιναν όλα, ότι είναι όλα ρόδινα, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι οι πολίτες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, ότι δεν αντιμετωπίζουν, η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί, ότι χρειάζονται και άλλες θέσεις εργασίας, πιο ποιοτικές, πιο σταθερές, πιο καλοπληρωμένες, προφανώς. Και αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Και επειδή είπατε για την εργασία και την απασχόληση και επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος και ξέρετε πολύ καλά και το τι συμβαίνει και στον συγκεκριμένο χώρο και μέσα από την δραστηριότητά σας, υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδομένα, όχι του να φτάσουμε σε μηδενικά σημεία ανεργίας, αλλά τουλάχιστον να δημιουργηθούν καλές νέες θέσεις εργασίας για τους νέους μας. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε το δημογραφικό να είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, βλέπουμε τους νέους μας πολλές φορές να φεύγουν στο εξωτερικό, μην βρίσκοντας αυτό που τους αξίζει, εγώ θα πω, σε αυτή τη χώρα, δημιουργείται, ανατρέπεται αυτή η κατάσταση? Ανατρέπεται αυτή η κατάσταση. Δεν ανατρέπεται τίποτα με ένα μαγικό ραβδί. Ανατρέπεται με σχέδιο, ανατρέπεται με πρόγραμμα.
Και ξαναλέω, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά βήματα, έχουν γίνει ήδη πάρα πολλά βήματα. Σας μίλησα για μείωση της ανεργίας, αύξηση των θέσεων απασχόλησης, αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα αυξηθεί έτη περαιτέρω. Και υπάρχουν αυξήσεις οι οποίες είναι κοστολογημένες και έχει αναφερθεί σε αυτές ο Πρωθυπουργός στο πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλουμε. Δεν περιμένει κανείς, ψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να βρεθεί ένας άσος στο μανίκι ή να υπάρξει κάτι κρυφό το οποίο θα εμφανιστεί κάποια στιγμή και θα αναρωτιέται από πού του ήρθε, να το πω έτσι απλά. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είναι αυτό που, να σας πω κάτι, αυτό πρέπει να κοιτάξουν οι πολίτες στις 21 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου δεν επιλέγουν απλά κόμμα. Είναι τέτοια η συγκυρία, είναι τόσο κρίσιμα τα διακυβεύματα, ώστε πραγματικά να μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ συνολικότερες επιλογές με πολύ βαθύτερες δυνητικές συνέπειες. Στις 21 Μαΐου πρέπει να αποφασίσουμε αν διαλέγουμε τη σταθερότητα και το μπροστά ή τα βήματα πίσω και μία αστάθεια. Και μια αστάθεια σε ποιο περιβάλλον, σε ένα βαθύτατα ασταθές περιβάλλον, σε ένα βαθύτατα, σε ένα περιβάλλον που κλειδονίζεται από κρίσεις, τις οποίες ούτε μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά και αυτές τα απόνερα αυτών που βιώσαμε είναι ακόμα ορατά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μόνο με σταθερότητα θα μπορέσουμε να δούμε αλλαγές, μόνο με σταθερότητα θα μπορέσουμε να κάνουμε τομές σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς που όλους μας απασχολούν. Άρα το μήνυμά σας προς τους πολίτες ποιο είναι? Το μήνυμά μας προς τους πολίτες, αν και δεν ξέρετε τα διλήμματα, γιατί κάπως έτσι στο τέλος... Στην πολιτική όμως μπαίνουν διλήμματα και μπαίνουν και διλήμματα με τρόπο, εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ συντονισμένος ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν τα κόμματα, γιατί διεκδικούν από μια δεξαμενή που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν και απολυτικ πολύ αυτή η δεξαμενή. Ξέρετε... Στο τέλος λοιπόν φτάνουμε στα διλήμματα, όμως πριν τα διλήμματα έχουμε τα προγράμματα. Και τα προγράμματα έχουν εκτεθεί από τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, απολύτως κοστολογημένο, δεν έχει υποθεί τίποτα μαγικό, ιδανικό, δεν έχουν εμφανιστεί λευτόδεντρα, δεν έχει εμφανιστεί ένα ροζ σύννεφο, όμως... Λέμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Λέμε ότι την τετραετία που μόλις ολοκληρώθηκε, η κυβερνητική θητεία που μόλις ολοκληρώθηκε, έχει να επιδείξει αυτά. Σας μίλησα με πολύ συγκεκριμένους αριθμούς και μέτρα τα οποία ελήφθησαν για την υποστήριξη των πολιτών μέσα σε περιβάλλον διαρκών κρίσεων. Και μιλάμε για ένα πολύ κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Είναι για μένα πολύ, πολύ ξεκάθαρο και είναι ο λόγος κιόλας που εγώ επέλεξα να συμπορευθώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος και το πρόγραμμά του είναι η τόλμη και η σοφροσύνη απέναντι στην αλλαγή. Αποφασίσαμε οι άνθρωποι που τον ακολουθούμε να αγκαλιάσουμε το νέο και όχι να κρυφτούμε από αυτό. Και ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η επιλογή είναι ανάμεσα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Επιλέγουμε το φόβο και τη συντήρηση απέναντι στην κοινωνική αλλαγή? Όχι. Επιλέγουμε την αισιοδοξία, επιλέγουμε την δουλειά, σκληρή δουλειά, ναι, αλλά αυτή είναι που θα μας φέρει μπροστά σε σταθερές αλλαγές που θα αλλάξουν τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.